Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Σήμερα έχουμε ένα update αγωνιστικό. Ακόμη δεν είναι success story, δεν είναι ιστορία επιτυχίας, είναι όμως ένα update ενός πρόσφατου βίντεο, το οποίο μας δίνει ελπίδα, γιατί ακριβώς υπάρχουν άνθρωποι που αγωνίζονται να ξεπεράσουν τη συνεξάρτηση τους και να ζήσουν τη ζωή τους υγιώς και ολοκληρωμένα. Το update έρχεται στο βίντεο, το οποίο ανέβηκε στις 12 Νοεμβρίου 2023 και είχε τίτλο «Μια κηδεία 600 χιλιόμετρα μακριά». Σπάζοντας το no contact, η συνεξάρτηση κάνει πάρτι. Στην περιγραφή αυτού του βίντεο θα βάλω το σύνδεσμο εκείνου του βίντεο, ούτως ώστε αν κάποιοι από εσάς δεν το έχετε δει, να το δείτε. Λοιπόν, όπως σας έχω πει και σε εκείνο το βίντεο, η κοπέλα η οποία μου έστειλε την επιστολή είναι μία από τις κοπέλες που βρίσκονται στο τέταρτο επίπεδο στη συμμετοχή. Στο τέταρτο επίπεδο στη συμμετοχή βρίσκονται μόνο γυναίκες, είναι μόνο για γυναίκες, και κάθε Τετάρτη, 9 με 11 το βράδυ, έχουμε μια διαδικτυακή συνάντηση μέσω Zoom, στην οποία συζητάμε διάφορα θέματα σχετικά με τα ζητήματα ψυχοεκπαίδευσης που πραγματεύεται το κανάλι μας. Είναι μία ομάδα Q&A, ερωτήσεων και απαντήσεων, την οποία συντονίζω εγώ. Οι κοπέλες οι οποίες βρίσκονται σε εκείνη την ομάδα, με ένα από τα προνόμια που έχουν, είναι να μπορούν να μου στείλουν email για ένα θέμα που τις απασχολεί και να το κάνουμε βίντεο, επειδή όπως έχω εξηγήσει και άλλες φορές, πλέον δεν λαμβάνω γενικώς email, είστε πάρα πολλοί κόσμος, όμως είναι λίγος ο κόσμος που είναι στη συμμετοχή, οπότε από τους ανθρώπους που είναι στη συμμετοχή στο τέταρτο επίπεδο λαμβάνω email. Λοιπόν, η κοπέλα αυτή που έσπασε το no contact και πήγε στην κηδεία του πατέρα του πρώην Αρκισακίου, λίγες μέρες μετά έγραψε ένα γράμμα απελευθέρωσης προς τον πρώην τον αρκισιστή. Της είπα εγώ να το γράψει στην ομάδα που έχουμε στο Zoom, της το έβαλα ως άσκηση, να του γράψει ένα γράμμα αποχαιρετιστήριο, το οποίο θα μπορούσε να το στείλει ή και να μην το στείλει. Και μου το έστειλε και το διάβασα και της είπα ας το κρατήσουμε, let's hold on to that, που λένε και οι Εγγλέζοι, και να δούμε στη συνέχεια αν θα το στείλεις ή αν θα το σκίσεις ή αν θα το καταστρέψεις ή πώς θα το χρησιμοποιήσεις. Και είπαμε να το κάνουμε βίντεο από ένα σημείο και μετά, γιατί η κοπέλα μου είπε ότι παρακολουθεί καθημερινά και 2 και 3 φορές εκείνο το βίντεο, το πρώτο, για να παίρνει θάρρος να μην σπάζει το no contact. Σήμερα, στην ομάδα που έχουμε στο Viber, οι κοπέλες που βρίσκονται στο τέταρτο επίπεδο της συμμετοχής, νομεταξύ αν κάποιος ενδιαφέρεται για τη συμμετοχή, στο περιγραφή όλων των βίντεο υπάρχει ο σύνδεσμος πάνω στον οποίο μπορείτε να πατήσετε και να δείτε πώς μπαίνει κάποιος στη συμμετοχή. Λοιπόν, σε αυτή την ομάδα που έχουμε στο Viber, στην οποία οι κοπέλες γράφουν ζητήματα που έχουν σχέση με την ψυχοθεραπεία τους και την ψυχοεκπαίδευσή τους, γράφει η κοπέλα αυτή που έστειλε την επιστολή σήμερα, «Κορίτσια, να σας πω κι εγώ κάτι. Νομίζω μαλακώνω σε σχέση με τον πρώην τον άρχισο και με φρικάρει αυτό. Είδα στον ύπνο μου ότι πάλι σερνόμουν πίσω του. Δεν είναι δυνατόν μετά από όσα έχω περάσει να φέρνει το μυαλό μου έστω και μία θετική ανάμνηση από αυτόν τον άνθρωπο. Είναι στιγμές που με πλησιάζει η σκέψη μήπως είμαι υπερβολική και τη διώχνω αμέσως». Δηλαδή έρχεται στο μυαλό της μια σκέψη μήπως είσαι υπερβολική και τον έχεις καταβαραθρώσει τον άνθρωπο. «Πραγματικά όμως με τρομάζει ο εαυτός μου». Της έγραψα εγώ στην ομάδα, θα κάνουμε το βίντεο. Γιατί το είχα σημειωμένο, το έφερα μαζί μου στις διακοπές το email της, ενώ είναι μέσα στα προγραμματισμένα βίντεο που έχω για να κάνω τώρα που βρίσκομαι εδώ στις διακοπές, και της λέω θα βγει το βίντεο. Και μου λέει ακούω το προηγούμενο 2 μπορεί και 3 φορές την ημέρα. Να μην ξεχάσω πάλι τι έγινε, όπως όλες τις προηγούμενες φορές που ξεχνούσα τι έγινε και πήγαινα πίσω. Όμως στιγμιαία πήγα να το δικαιολογήσω. Μήπως έφταιγε το πένθος που δεν μπορούσε να διαχειριστεί την κατάσταση, σκεφτικά. Και όχι, δεν έφταιγε το πένθος, δεν θέλω να μπω ξανά σε τέτοια διάθεση. Δεν θέλω και δεν με εμπιστεύω. Όταν ένας συνεξαρτώμενος άνθρωπος αντιληφθεί πόσο μεγάλη δύναμη έχει πάνω του η συνεξάρτηση του και φοβηθεί τη δική του συνεξάρτηση
και αναζητήσει ουσιοδός βοήθεια ούτως ώστε να μπορέσει να την ξεπεράσει και να την χαλιναγωγήσει, τότε βρίσκεται σε πολύ καλό δρόμο. Μια άλλη κοπέλα από την ομάδα της γράφει: «Και εγώ το τελευταίο διάστημα βρέπω στον ύπνο μου τον πρώην χειριστικό σύντροφο και ξυπνάω με κακή διάθεση». Της απαντάει η πρώτη κοπέλα που έστειλε και την επιστολή για το βίντεο και το update τώρα: «Εγώ ανησυχώ γιατί ξυπνώ κάπως νοσταλγικά. Άμα είχα κακή διάθεση, δεν θα με πείραζε». Εδώ θέλω να μοιραστώ μαζί σας ότι και εγώ, μετά από την τελευταία κακοποιητική σχέση που είχα, η οποία διέρχησε 6 μήνες και τελείωσε το Γενάρη του 2022, ότι για 1,5 χρόνο έβλεπα τέτοια όνειρα. Όνειρα στο οποία γινόταν επανάληψη της πολύ κρυφής και ύπουλης ναρκισιστικής κακοποίησης που δεχόμουν σε εκείνη τη σχέση και ξυπνούσα αηδιασμένη. Και σκεφτόμουν και το συζητούσα και με την ψυχολόγο μου, πόσο καιρό θα μου πάρει, ρε παιδί μου, να μην έχω αυτούς τους εφιάλτες. Δηλαδή ξυπνούσα και έλεγα πόπο πόσο ανόητη ήμουν, πόπο πόση κακοποίηση δέχθηκα, πόσο υποβιβασμό δέχθηκα, πόσο νέκινγκ δέχθηκα, πόσο μαράζωσα και πήρα τον εαυτό μου και τον σμίκρινα για να χωρέσω στις απαιτήσεις ενός ανθρώπου ευάλωτου ναρκισιστή, καρακομπλεξικού, κακοποιητικού κλπ. Και ο ψυχολόγος μου είπε, όταν τελειώσεις με το πένθος, που το πένθος δεν ήταν επειδή τελείωσε η σχέση, το πένθος ήταν επειδή συνειδητοποίησα αυτή η σχέση, ήταν σωτήρια για μένα, λειτουργήσε ως σωτήρια για μένα, γιατί ήταν ακριβώς η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι και μου έδωσε να καταλάβω ότι δεν την παλεύω άλλο και πρέπει οπωσδήποτε, με συγχωρείτε, να το γαμίσω, το τέρας της συνεξάρτησης. Και γι' αυτό τον λόγο και τα βίντεο στο κανάλι μας ανέβηκαν σε άλλη πίστα από το Γενάρη του 22 και μετά, γιατί επίτηδες και συστηματικά μελέτησα περισσότερο τα ζητήματα της συνεξάρτησης, της αδιόρατης ναρκισιστικής κακοποίησης και όλα αυτά τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με αυτές τις προβληματικές σχέσεις, τις κακοποιητικές, που πάμε και μπλέκουμε με τον κάθε προβληματικό άνθρωπο, ο οποίος βγάζει πάνω μας την κακία του, το κόμπλεξ του, το φθόνο του που έχει για τους άλλους ανθρώπους και εμείς αυτό παραμυθιαζόμαστε και νομίζουμε ότι αγαπιόμαστε. Να στα μούτρα μας και να και να. Δεν ήταν αγάπες. Δεν ήταν αγάπες οι σχέσεις ναρκισιστικής κακοποίησης. Ήταν δράματα. Ήταν εφιάλτες. Και γι' αυτό τον λόγο επιστρέφουν και ως εφιάλτες στον ύπνο μας. Δόξα τω Θεώ, από το καλοκαίρι και μετά γλίτωσα από αυτούς τους εφιάλτες. Μου πήρε 1,5 χρόνο. Και όμως ήταν χρήσιμη. Γιατί ξυπνούσα το πρωί και έλεγα μία υπενθύμηση από το μικρό παιδί που κουβαλάς μέσα στο τραυματισμένο, ότι πολύ πρόσφατα, έστω και ένα χρόνο πριν ή 1,5 χρόνο πριν, έχεις επιτρέψει να κακοποιηθεί ξανά και ξανά, λείπεται αυτό το παιδί ψυχικά, για να μην το κάνεις ξανά. Εάν όμως έρχονται τέτοιες αναμνήσεις και ξυπνάμε με νοσταλγία, δηλαδή με μια γλυκάδα και αχ τι ωραία που περνούσαμε με αυτόν τον άνδρα, με αυτόν τη γυναίκα, με αυτό το πρόσωπο, τότε ναι, θέλουμε ακόμη περισσότερη στήριξη, ακόμη περισσότερη ψυχοθεραπεία κλπ. Όταν χωρίζουμε από μία σχέση κακοποίησης, σωματικής ή ψυχικής κακοποίησης, που πολλές φορές είναι και τα δύο μαζί συνδυασμός, πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε ψυχοθεραπεία. Οπωσδήποτε. Λοιπόν, πηγαίνοντας πίσω στη συζήτηση στην ομάδα, της γράφει μια άλλη φίλη: «Είναι ανθρώπινο, αγάπη μου, να παραμυθιάζεσαι, να αυτοπαραμυθιάζεσαι. Το παραμύθιασμα μας το ζούμε με όλη μας τη ψυχή και όλο μας το είναι. Είναι το πιο δύσκολο να διαφορήσεις και να μηδενίσεις το κοντέρ. Ίσως το πιο δύσκολο, αλλά άμα το καταφέρουμε είναι μεγάλο επίτευγμα. Θέλει δουλειά και απόφαση σταθερά. Είναι, λέει, και αυτή η άδεια αγκαλιά που κάνει ζημιά, δηλαδή αίσθηση ότι είναι άδεια αγκαλιά μας και θέλουμε να γεμίσει η αγκαλιά μας, οπότε ας τη γεμίσουμε και με σκουπίδια. Και ας ήταν και μαζί του άδεια». Πολύ σοφό αυτό που σχολιάζει η άλλη φίλη, ότι νομίζουμε ότι έχουμε γεμάτες αγκαλιές όταν έχουμε τα σκουπίδια στην αγκαλιά μας, αλλά πάλι άδειες είναι. Και η μοναξιά όταν βρίσκεσαι μαζί με παρέα είναι χειρότερη από τη μοναξιά όταν είσαι μόνος σου. Λοιπόν, αυτή τη συζήτηση είχαμε σήμερα στην ομάδα, στο τέταρτο επίπεδο της συμμετοχής, στην ομάδα του Zoom
στο Viber και τώρα θα σας διαβάσω το γράμμα απελευθέρωσης που έχει γράψει η κοπέλα για αυτό τον τύπο από το βίντεο «Μια κηδεία 600 χιλιόμετρα μακριά». «Γλυκέ μου», του γράφει, λέμε τώρα. «Σήμερα μόλις έλαβες ένα πολύ διαφορετικό mail από εκείνα που σε είχα συνηθίσει. Δεν ήμουν σίγουρη αν πρέπει να μπω στον κόπο να πετάξω σκέψεις και λέξεις σε ένα άδειο πηγάδι δίχως πάτο, αλλά μετά σκέφτηκα πως σου μετέφερα το συναίσθημά μου από την πρώτη μέρα, ας το κάνω και αυτή τη φορά να φύγει από πάνω μου και το τελευταίο ψήγμα σαπίλιας». Αυτό είναι αλήθεια, ότι αρκετοί άνθρωποι οι οποίοι γινόμαστε βορρά στα χέρια κακοποιητών, ψυχικά κακοποιητικών ανθρώπων, εμείς δίνουμε όλο μας το συναίσθημα, όλη μας την ειλικρίνεια, όλη μας την αγάπη και παίρνουμε πίσω κακοποίηση. Ας ξεκινήσουμε, λέει η κοπέλα. Let's start. «Είσαι ο δεύτερος χειρότερος άνθρωπος που έχω γνωρίσει. Ο πρώτος είναι η μανούλα σου». Εν τω μεταξύ, πω, μου στείλε μια φωτογραφία μάνας και ιού και σκιάχτηκα. Πραγματικά σκιάχτηκα. Πιο φοβιστικό, παγερό, ψυχρό, αρνητικό βλέμμα δεν έχω ξαναδεί. Και από τη μάνα και από τον ιό. Και όταν της έγραψα πίσω σκιάχτηκα, μου λέει, είδες πως ήταν η μάνα του. Και της λέω, αυτό που δεν είδες εσύ ήταν ότι ιός και μητέρα, μήτρη και ιός, είχαν ακριβώς το ίδιο βλέμμα. Και θυμήθηκα εκείνη την φωτογραφία που κυκλοφορούσε στο Facebook, δεν ξέρω αν είναι αληθινή φωτογραφία ή προϊόν μοντάζ, νομίζω είναι αληθινή, που έδειχνε έναν παλιό γάμο, ήταν μια φωτογράφηση από γάμο, που ο γαμπρός αντί να κρατάει το χέρι της νύφης, κρατούσε το χέρι της πεθεράς. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς πώς ήταν, αλλά έτσι μου θύμισε αυτές τις πολύ άσχημες εικόνες. Και ήταν η Kissy Tapir, μάνα και γιος. Η Kissy Tapir είναι μια έκφραση που χρησιμοποιούμε στην Κύπρο, η οποία νομίζω έχει τουρκική προέλευση και σημαίνει φτιστή. Φτιστή, μάνα και γιος. «Είσαι ο δεύτερος χειρότερος άνθρωπος που έχω γνωρίσει. Ο πρώτος είναι η μανούλα σου. Αυτή η κακίστρο που δεν μπόρεσε να αγαπήσει ούτε το ίδιο της το παιδί. Δεν σου φέρθηκε μητρικά, δεν σου έδωσε στοργή, δεν μετακίνησε βουνά για πάρτι σου. Σε ξερούφιξε για τις δικές της ανάγκες και μόνο. Σε έκανε έναν άβουλο άνδρα, ανεύθυνο και φοβισμένο. Φυσικά, το ότι διάλεξες κι εσύ το δρόμο της κακίας είναι ξεκάθαρα επιλογή σου. Μπράβο, είναι επιλογή του. Είχαν κι άλλοι άνθρωποι μητέρες παραμελητικές και ψυχικά κακοποιητικές και βγήκαν άγγελοι. Είναι επιλογή αν θα γίνουμε παλιόπαιδα ή αγαπητικοί άνθρωποι. Αποφάσισες να χτίσεις την προσωπικότητά σου πάνω σε αποθυμένα και ανασφάλειες, όχι προσπαθώντας να γίνεις καλύτερος, αλλά προσπαθώντας να κάνεις εμετό πάνω σε καλούς ανθρώπους όλη τη σκατήλα που έχεις μέσα σου». Μπράβο, τι ωραία που τα γράφεις. «Αλήθεια, νιώθεις κάποια αξίωση όταν το κάνεις αυτό?» Φαντάζομαι το αξίωση είναι ως αντίθεση στο απαξίωση. «Πιστεύεις ότι είσαι σπουδαίος προσφέροντας πόνο?» Μικρό μου ανθρωπάκι, σαδισμός είναι αυτό. Ναι, σαδισμός. Έχει ανθρώπους οι οποίοι είναι σαδιστές και ικανοποιούνται βλέποντας ότι η συμπεριφορά τους προκαλεί ψυχικό πόνο σε άλλους ανθρώπους ή και σωματικό. Μικρό μου ανθρωπάκι, σήμερα λοιπόν θα σου πω πράγματα που θα σε ευχαριστήσουν και κάποια που δεν θα σε ευχαριστήσουν. Ας ξεκινήσουμε με αυτά που σε κάνουν χαρούμενο και σε γεμίζουν. Από αυτά τα 5-6 χρόνια αποκόμισα κυρίως πόνο. Αν εξαιρέσεις δηλαδή το πρώτο δεκάμινο που ήσουν κάποιος άλλος. Εντάξει, σχέση από απόσταση, άντε να περνούσα μαζί κανένα Σαββατοκύριακο, οπότε εύκολα μπορεί να κρατήσει ο ναρκισσιστής 10 μήνες το love bombing, άμα η σχέση είναι από απόσταση. Άμα είναι από κοντά όμως, συνήθως δεν μπορεί να το πάρει πάνω από 3 μήνες. «Τότε που καθρεφτιζόσουν επάνω μου μέχρι να σε εμπιστευτώ, μέχρι να πιστέψω ότι είσαι ξεχωριστός για να με βιάζεις ανενόχλητα τα επόμενα χρόνια. Αυτό που βλέπω καθαρά είναι ότι υπήρξες σαδιστής στη μεταξύ μας σχέση.
Απολαμβάνεις να πονάνε οι άνθρωποι εξαιτία σου. Και εγώ, σαν απόλυτη μαζοχίστρια, καθόμουν με τον κακοποιητή μου, βουβά, περιμένοντας να ξεσπάσει επάνω μου για να τρέξω να γλύψω εγώ τις πληγές του. Τι εύγλωτη απεικόνηση της συνεξάρτησης. Κανείς δεν μου έχει φερθεί χειρότερα. Δεν μιλάω για την κηδεία, δεν έφτασα ακόμη εκεί. Μιλάω για όλες εκείνες τις φορές που με έκανες να κλαίω, που χτυπούσες την ψυχή μου αλίπητα. Εκείνες που κοιμόσουν βαθιά και εγώ υπέφερα. Πραγματικά αναρωτιέμαι ένας άνθρωπος σαν εμένα που έχει πάρει τη ζωή στα χέρια του, που έχει τόση αγάπη μέσα του, τι δουλειά είχε μαζί σου. Άλλωστε δεν ζήτησες ποτέ να σωθείς από το τέλμα που βρίσκεσαι. Θα το πάρω σαν ένα μάθημα ζωής και δεν θα αναλωθώ σε αυτή τη σκέψη. Ποτέ μέχρι σήμερα δεν είχα καταλάβει ότι το βασικό χαρακτηριστικό των κακών ανθρώπων είναι η ανασφάλεια και τα κομπλεξιλίκια τους. Αυτό είναι, η ανασφάλεια και τα κομπλεξιλίκια. Ορθά το λέει η κοπέλα. Θυμάμαι τώρα που είπα μια φορά χαριτωμένα ότι είμαι πιο όμορφη και ότι είμαι το στολιδάκι σου και έκανες ολόκληρη φασαρία. Εν τω μεταξύ, καμία σχέση. Η εμφάνιση, αν και δεν μας ενδιαφέρει η εμφάνιση, μακάρι να είχε τον πιο όμορφο εσωτερικό κόσμο και ας είχε αυτή την εμφάνιση που έχει. Αλλά, αν έχεις όμορφο εσωτερικό κόσμο, αυτό ζωγραφίζεται και στο πρόσωπο σου. Να σου πω, μωρέ, πήγαινε στάσου σε έναν καθρέφτη που όποιος μας έβλεπε έκανε το σταυρό του. Αυτό χωρίς ουσία, αυτό που λέω για την εμφάνιση, αλλά το είχα μέσα μου από τότε. Και μιας και τα λέμε όλα, πού ήμασταν, στους κακούς ανθρώπους. Λοιπόν, δεν θα σε μειώσω, όχι. Εν τω μεταξύ, τη φωτογραφία με τη μάμη του μου την έστειλε για να δω την εμφανιστική τους διαφορά. Μου έστειλε μια δικιά της φωτογραφία από αυτές που του έστειλε και σε αντιπαράθεση τη φωτογραφία που της είχε στείλει αυτός με τη μαμά όταν τα είχανε. Όταν ήταν καλή σχέση τους. Βλέπεις εκεί ένα δροσερό κοριτσάκι, χαριτωμένο, ντυμένο, ωραία, να ποζάρει έτσι ελκυστικά για τον αγαπητικό και βλέπεις τον άλλο για να βλέπα έτσι και η μάνα δίπλα. Έτσι, όπως σας το δείχνω. Έτσι. Και ήταν φωτογραφία την οποία την έστειλε, του στείλε αυτή selfie και έστειλε αυτό selfie με τη μάνα του. Αυτό χωρίς ουσία που μιλάω για τη διαφορά στην εμφάνισή μας, αλλά το είχα μέσα μου από τότε και μιας και τα λέμε όλα, πού είμαστε, στους κακούς ανθρώπους. Λοιπόν, δεν θα σε μειώσω, όχι. Δεν είσαι σκέτο κακός. Είσαι και κακός και νάρκισσος. Πιστεύεις ότι αξίζεις ιδιαίτερη μεταχείριση, ότι σου χρωστάει η ζωή, είσαι υπερόπτης και δεν αντέχεις την κριτική, παρά μόνο αν την κάνεις στους άλλους εσύ, επειδή είσαι και ξερόλας, καθότι ξερόλας. Κρύβεσαι με ένα ευγενικό προσωπείο που αλίμονο σε όποιον δει κάτω από αυτό. Θεωρείς ότι έχεις δικαίωμα να ανοίγεις το στόμα σου και να βγάζεις από μέσα σου όλη αυτή την αηδία, χωρίς να λογαριάζεις τους άλλους ή τα συναισθήματα τους, τα συναισθήματα αυτών. Λέω αλήθειες και είμαι δίκαιος. Το γράφω και γελώ, δίκαιε Σολομώντα. Θα στο ξαναπώ. Είσαι κακός και λες κακίες. Τι ωραίο αυτό. Έλεγε αυτός, λέω αλήθειες και είμαι δίκαιος και αυτή του καθρεφτίζει την αλήθεια ότι είσαι κακός και λες κακίες. Δεν λες αλήθειες και είσαι δίκαιος. Ξέρεις γιατί. Γιατί ενδόμηχα γνωρίζεις πως είσαι το απόλυτο τίποτα και ξεσπάς σε όσους έχουν περισσότερα. Αλεπού μου εσύ. Αχ, γαμώτο, είναι πάρα πολλά. Αποκλείται να τα χωρέσω σε ένα mail. Είχες σκέφια, κόρια. Τι να πρωτοθυμηθώ, με καταπονούσες χωρίς ενσυναίσθηση. Δεν μπαίνεις στα παπούτσια του άλλου και πώς να μπεις, ούτε στα δικά σου δεν χωράς. Κάθε φορά που απορριθμιζόσουν ξεσπούσες επάνω μου. Οι τιμωρίες της σιωπής, θυμάσαι? Θυμάσαι που εξαφανιζόσουν κάθε φορά που είχες τα ψυχολογικά σου? Όχι γιατί πέθανε το σκυλάκι, όχι γιατί μάλωσες με τη μανούλα, όχι γιατί δεν ήξερες τη ζωή σου αν θέλεις οικογένεια και πρέπει να το σκεφτείς, γιατί αν θες δεν γίνεται με έναν άνθρωπο που έχει παιδιά ήδη και είστε μαζί 2,5 χρόνια. Τώρα που είπα παιδιά, έκρυβες τα παιδιά μου από τους γονείς σου και 17 θαυμαστικά θεάρα. Δεν είχες τα αρχίδια να στηρίξεις τις επιλογές σου ούτε στα 45. Πόσο τυφλή υπήρξα. Ζητούσα, εκλιπαρούσα για ειλικρίνεια. Αλλά όπως κάθε γνήσιο ναρκισάκι, δεν σε ενδιέφερε πως νιώθω. Χέστηκες για μένα, για τα συναισθήματα μου, για τα παιδιά μου. Πες τα, κόρη, εκ μέρους όλων μας.
Πέστα. Και όταν λέω όλο μας δεν εννοώ μόνο το γυναικό, εννοώ και των ανδρών με συνεξάρτηση, οι οποίοι ανέχονται τέτοια σκάλα. Ο εαυτούλης σου να είναι καλά, οι δικές σου ανάγκες να καλύπτονται. Σου θυμίζει κάποιον να ανέβεις το μεσημέρι να πάρεις φαγητό και να δώσεις ραπόρτο. Ανθρωπάκι μου τεμπέλικο και δυστυχισμένο. Θα σου πω κάτι που μάλλον δεν έχεις υπόψη. Χωρίς αυτογνωσία, χωρίς πνευματική καλλιέργεια, χωρίς κόπο και θυσίες, δεν έρχεται ούτε η ευτυχία ούτε η ευημερία. Η μουνιτέλη ευκαιρία να βγεις από το κολαστήριό σου που για δική μου καλή τύχη δεν άδραξες. Αυτό πρέπει να το κορνιζώσουμε. Ήμουν η τέλεια ευκαιρία να βγεις από το κολαστήριό σου που για δική μου καλή τύχη δεν άδραξες. Ψέματα, ψέματα συνέχεια. Πρώτα έριχνες το τοξικό σου δηλητήριο επάνω μου και μετά ζητούσες χρόνο. Χρόνο και όλα θα γίνουν καλύτερα. Κι εγώ μεθυσμένη σε πίστευα. Το αποκορύφωμα ήταν ότι θα μιλούσες στους γονείς σου, ότι θα έκανες κι άλλη δουλειά για να μπορούμε να ζούμε μαζί. Κάνε λίγο υπομονή και θα δεις. Θα βγω καλύτερος από όλο αυτό και μαζί θα το γιορτάσουμε. Future faking, future faking, future faking. Προσφυλές όπλο ψυχολογικού πολέμου των ναρκισσιστών που υπόσχονται ότι κάνει υπομονή και στο μέλλον όλα θα γίνουν καλά. Για να αλλάξει ένας άνθρωπος πρέπει να το θέλει και να έχει τα κότσια. Τι έχεις εσύ από αυτά τα δύο? Και αυτό που βγήκε τώρα στο τέλος, μέχρι πρότινος ήταν η «πού τη θυμήθηκες αυτή» και ξαφνικά έγινε η «έχουμε φάει σκατό εμείς με αυτήν», μιλάει για την πρώην του την οποία έχει δει στο σπίτι. Έρχεται τα Σαββατοκύριακα και μένει στο σπίτι μου και ερχόταν αυτά τα χρόνια που πίναμε κανένα καφέ. Δηλαδή ήταν μαζί με αυτήν που ήταν πολύ μακριά, ερχόταν η άλλη που ήταν από πιο επίσης μακριά, σιγά μην έφτιαχνε σχέση με κοπέλα από την ίδια περιοχή μαμάκιας, από πιο κοντινή πόλη, ρε παιδί μου, και όταν δεν πήγαινε η δικιά μας, πήγαινε η άλλη και πίνε καφέ. Η «πού τη θυμήθηκες», δηλαδή του λέγε αυτή, «μα τι έγινε με την πρόσωπο» και λέει «πού τη θυμήθηκες», ενώ αυτή πήγαινε κανονικά και πίνε καφέ. Ρε ψεύτη υποκριτή, που δεν χάνεις ευκαιρία να τροφοδοτήσεις το εγώ σου από όπου μπορείς. Ποιος ξέρει τι άλλο γινόταν τόσα χρόνια που εγώ άντεχα να κλαίω, άντεχα να περιμένω, άντεχα να υποφέρω. Ανόητη. Να είναι η αλήθεια μπροστά σου και εσύ να γυρίζεις το κεφάλι. Αυτή πάλι είναι μια φράση για τη συνεξάρτηση. Ανόητη. Να είναι η αλήθεια μπροστά σου και εσύ να γυρίζεις το κεφάλι. Άρχισα να βαριέμαι τώρα, τελείωσε και ο καφές μου, θα πω κατευθείαν στα τελευταία που ήταν και καθοριστικά. Η κηδεία του Μπαμπά, που ήταν ο μόνος σε εκείνο το σπίτι που μου έλεγε μια καλημέρα και εγώ που αρκούμε σε ψίχουλα, τον αγάπησα κι αυτόν. Σε συμπόνεσα πάρα πολύ που πέθανε. Στενοχωρήθηκα. Ήθελα να τον είχα χαιρετήσει. Σε είχα ρωτήσει αν ήθελες να έρθεις στο νοσοκομείο, αλλά δεν ήθελες. Βέβαια, είχε κανονίσει η μαμά για εσένα, σε είχε καλύψει. Η απόφαση να έρθω στην κηδεία μπορεί να είχε ανεκτίμητο ψυχικό κόστος, αλλά με έβγαλε οριστικά από τον λίθαργο. Άφησα τα παιδιά μου, άφησα τη δουλειά μου, ξύπνησα τη μητέρα μου στις 4 το χάραμα, σχεδόν άϊπνη πήρα τους δρόμους. Για τα έξοδα δεν θα μιλήσω ούτως ή άλλως, δεν ρώτησες και ποτέ πως τα βγάζω πέρα με δύο παιδιά, όπως και δεν θα σε χρεώσω τίποτα σε αυτό. Όλα και όλα δηλαδή, στο όπα με είχες. Με πήγαινες να φάμε έξω καλό φαγητό μαζί, μου έφερνες δώρο σεξι εσώρουχα που σου άρεσαν εσένα κλπ. Γνήσια, βαθιά, ουσιαστική αγάπη. Φυσικά δεν πληρώνεις τυχαία. Πληρώνεις για να χειραγωγείς πιο άνετα. Διότι αν είσαι τσιφούτης, δεν θα με κρατούσες το ίδιο. Ταξίδεψα 5 ώρες έχοντας κουλουράκια και φρέσκο χύμα ελληνικό καφέ σε μια σακούλα δίπλα μου. Να σε γλυκάνω, να σε κάνω να νιώσεις καλύτερα. Όταν σε είδα λυπημένο, συνδέθηκα αυτόματα μαζί σου. Σαν να μην είχα λείψει στιγμή. Λίγες μέρες πριν μου είχες γράψει πως ένιωσες πόσο σε αγάπησα, αυτό έλειπε να μην το νιώσεις, και λυπόσουν που δεν μου μετέφερες την αγάπη σου για μένα, πως έπρεπε να ήσουν αλλιώς μαζί μου, ότι με αγαπάς και άλλα τέτοια ωραία. Εννοείται πως πάλι εγώ η ανόητη σε πίστεψα. Ότι ήρθε ας πούμε η καλή νεράιδα το βράδυ, σε άγγιξε με το ραβδάκι της και έγινες άνθρωπος με συναισθήματα. Δεν με πιστεύω. Ήρθα χωρίς στάση να πάρω έναν καφέ στο δρόμο και η πιο ζεστή αγκαλιά ήταν του φίλου σου. Η δική σου ήταν παγωμένη και της μαμάς σου, η μαμά σου, ούτε η θλίψη της κηδείας. Δεν κατάφερε να αποβάλει από μέσα της την κακία και να δει την αγνή μου πρόθεση.
Η Σκύλα και η Χάριβδη θα ήταν τα κατοικίδια της αν υπήρχαν. Τι ωραίο αυτό. Η Σκύλα και η Χάριβδη θα ήταν τα κατοικίδια της αν υπήρχαν. Δαίμονας κανονικός, κακία, ίντριγκα και μικρότητες είναι μότο της. Όλα αυτά τα χρόνια που εγώ τη συμπονούσα γιατί ήταν η μάνα σου και προσπάθησα μαζί της να έχουμε σχέση. Ανέβαινε επάνω, τη ρωτούσα αν θέλει να πιούμε καφέ, αν θέλει να της ψωνίσω κάτι, της καθάριζα φρουτάκια μαζί με τον μπαμπά σου, της χαμογελούσα. Και αυτή άλλαζε τα ποτηράκια πλευρά στο υπόγειο που σου παραχώρησε για να ζήσεις, γιατί ακόμη και ο τρόπος που σου σημάζευα το σπίτι την ενοχλούσε. Που δεν ήρθε να μου πει συλληπιτήρια στο θάνατο του δικού μου πατέρα. Τώρα δεν ακούγεται και τόσο παράλογο αν σκεφτείς ότι ήρθες 3 μέρες μετά την κηδεία για να μην χάσεις ούτε μία μέρα από τη δουλειά σου, ήρθες Σάββατο απόγευμα και έφυγες Κυριακή μεσημέρι για να μην σε πιάσει νύχτα και ταλαιπωρηθείς. Τι ενσυναίσθηση, τι αγάπη, πηγή τρυφερότητας κι εσύ. Προκυλώ. Ήρθα να σας τιμήσω και αντί για ευχαριστώ ζητήσατε και τα ρέστα. Ντροπή. Άθλοι άνθρωποι, δούλοι του διαβόλου, καταστροφής ψυχών. Θα το διαβάζω όπως το έγραψες, α. Και μην τραπείς. Καλά τα γράφεις. Στην αρχή πες ευχαριστώ που ήρθες. Θα άκουσες τους άλλους εκεί γύρω που λέγανε μπράβο στην κοπέλα που ήρθε. Μετά, αφού άρχισε να ξεδιπλώνει το χαλί της αλήθειας, έτρωγα το ένα χαστούκι μετά από το άλλο, πίσω από το άλλο. Έμεινα να έρχομαι ολομόναχη στην κηδεία. Ξεκίνα, κορίτσι μου, θα σε πάρω τηλέφωνο από το δρόμο. Να δώσουμε ένα τέταρτο στην κοπέλα να μαζέψει τα πράγματα της μόνο από το σπίτι. Δεν πήρες ποτέ τηλέφωνο. Και όταν έφτασα, μόνο η σκυλίτσα χάρηκε και δεν πρόλαβα να την πλησιάσω. Με άρπαξες να με απομακρύνεις από το σπίτι για να μου πεις πως τράβωσε η μαμάκα σου και θέλει την πρώην σου στο σπίτι σου. Με διαβεβαίωνες ότι δεν υπάρχει τίποτα μεταξύ σας, δεν τη βλέπεις ερωτικά όπως εμένα, ούτε συντροφικά όπως εμένα. Και αυτά τα πίστεψα. «Αμάν ρε κορίτσι μου», λέει στον εαυτό της η κοπέλα, «μεγάλωσες, φτάνει να πιστεύεις ότι σου λένε. Μου έκλεισες ξενοδοχείο και θα ερχόσουν να κοιμηθούμε μαζί. Τελικά ήρθες για λίγο, γιατί μάλλονε η μαμά σου. Δεν με πλησίασες καν, πριν με παράτησες εκεί για να επιστρέψεις τη μανούλα που ήθελε να της κρατάς στο χεράκι και να μην τρέχεις σε ξενοδοχεία με πουτανάκια», είπες. Να έρθω την επόμενη μέρα από τη δουλειά σου να πιούμε καφέ και να φάμε. Τελικά την επομένη ήθελες να φύγω κακήν κακός. Μίλησες με το γνωστό απάνθρωπο τρόπο σου. Σήκω φύγε. Έκανες αυτό που ήθελες. Τέλος η ανοχή. Μας αναστάτωσες. Σεβάσου εμένα και τον πατέρα μου. Σαν να περνούσε τρένο από πάνω μου. Ήμουν σε σοκ, δεν καταλάβαινα τι συνέβη. Είχα περάσει και από τη μαμά σου να συλληπιθώ και να πω αντίο και μου έκλεισε την πόρτα στα μούτρα. Τι είχε γίνει, γιατί. Εγώ πήγα με την αγκαλιά μου ανοιχτή, εγώ πήγα να τους τιμήσω, να τους παρηγορήσω. Άφησα τα πάντα, πώς γίνεται να μου μιλάνε για ασέβεια. 10 μέρες τώρα έχω την απάντηση. Είναι ζώα, κορίτσι μου. Ακριβώς. Ήρθε στο πάρκινγκ σκληρός άκαμπτος. Βέβαια, τόσο κακό σου είχα κάνει. Θύμωσα με τη μαμά, κακό κορίτσι. Δεν μπορούσα να καταλάβω, παλάβουσα. Ήμουν χωρίς καθόλου ύπνο, ταλαιπωρημένη και προδομένη. Έκλαιγα, παρακαλούσα για λίγη ενσυναίσθηση. Έψαχνα λίγη από την αγάπη που έλεγες ότι μου είχες. Δεν είδα ούτε ένα τόσο δά μικρό σημάδι. Εσύ με μισούσες. Μου φερόσου σαν εχθρό. Ήξερες ότι μια έπνη. Δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό, ας κοιμώσου, μου είπες. Στη ψυχολόγου μου είπα ότι μου φερθήκατε σαν σκουπίδι και εκείνη μου απάντησε πως μου φερθήκατε σαν τοξικό απόβλητο. 6 ώρες ταξίδι δεν πήρες ούτε ένα τηλέφωνο. Κανένα ενδιαφέρον. Με έδιωξε κλωτσιδών και σκασίλα σου αν έφτανα σπίτι μου και στα παιδιά μου ή αν σκοτωνόμουν στο δρόμο. 6 ώρες μου μιλούσε ένας φίλος στο τηλέφωνο για να μην καρφωθώ πουθενά. Ένας κανονικός άνθρωπος. 6 ώρες έκλαιγα. Έχεις ακούσει ψυχή να ουρλιάζει. Ο ήχος είναι κοφαντικός. Πρώτη φορά άκουσα τόσο δυνατές κραυγές στη ζωή μου. Δηλαδή άκουγε η κοπέλα τον εαυτό της να κλαίει. Οι επόμενες μέρες που ακολούθησαν ήταν κακές. Μέσα μου είχε μπει τα φόπλακα πλέον, αλλά το κορμί ξεσπούσε την αρρώστια που του δώσατε. Εμετούς, διάρειες, τυμπανισμό, πόνο στο στομάχι, πόνο στα κόκκαλα, να κοιμάμαι σε 48 ώρες μια φρίκη. Πέρασαν σχεδόν 10 μέρες ακόμη, παίρνω 2 σακούλες φάρμακα, αλλά νιώθω την ψυχή μου πιο ανάλαφρη. Όλα αυτά ενώ ακόμη παίρνω αντικαταθλιπτική θεραπεία.
Μάντεψε πως έπαθα την κατάθλιψη, όχι μάντεψε, εξαιτία σου. Και ενώ προσπαθούσα να σου το επικοινωνήσω, αντί να ταρακουνηθείς που τάχα με αγαπούσες, αντιδρούσες. Σαν και ήθελες να σε ευγνωμονώ που όχι απλώς δεν είχες μερίδιο ευθύνης, αλλά ίσα ίσα με στήριζες κιόλας όταν πάθαινα τις κρίσεις πανικού που εσύ μου έκανες δώρο. Επειδή θα κάνεις τη γνωστή ερώτηση που ήξερα τα τελευταία 2 χρόνια, αλλά φοβόμουν να στη δώσω, γιατί κάθεσαι μαζί μου αφού με τύρανος? Γιατί έχω θέματα συνεξάρτησης. Μπαίνει στην αρρώστια και παλαβώνει η κρίση σου. Θολώνει και η αυτοεκτίμηση σου, μένει έρμεα στα χέρια του νάρκισσου βασανιστή σου. Και οι δυο λοιπόν είμαστε άρρωστοι. Εσύ ναρκισσιστής και εγώ συνεξαρτώμενη. Ξέρεις όμως που είναι η διαφορά? Η διαφορά είναι στη μαγιά μας. Χαίρομαι για μένα, γιατί έχω ελπίδα. Γιατί δεν φοβάμαι την αυτογνωσία και αποζητώ την αλλαγή και την προσωπική ανάπτυξη. Θα κοπιάσω, θα δώσω όλη μου την ενέργεια στον εαυτό μου και όταν είμαι έτοιμη θα τη μοιραστώ με ανθρώπους που ξέρουν να δίνουν χαρά. Ανθρώπους που μοιάζουν περισσότερο σε εμένα. Εσύ μπορείς να συνεχίσεις να ζεις την αρρώστια και να υπηρετείς τη μάνα σου και καλό είναι να πηδάς μόνο γυναίκες που σου επιτρέπει. Σ' αρέσουν, δεν σ' αρέσουν, αυτές κάνουν. Έτσι μπορεί να σε αφήσει να φύγεις από το υπόγειό της και να πας στο διπλανό τετράγωνο. Στα επόμενα χρόνια που τα στάνταρ σου θα έχουν φτάσει στα τάρταρα και θα με αναπολύσει σαν το καλύτερο δουλικό σου, να θυμάσαι πως η ανάγκη μου για χαρά και αυτοβελτίωση κάποια στιγμή ούτως ή άλλως θα με έπαιρνα μακριά σου. Αυτά, good luck! Ουδέν σχόλιο. Δεν έχω τίποτα να προσθέσω, η φίλη τα είπε όλα και θα έχουμε αυτό το βίντεο να ανατρέχουμε σε αυτό. Όλοι οι συνεξαρτώμενοι και οι συνεξαρτώμενες, άμα μας πιάνουν επιθυμίες να επιστρέψουμε στους βασανιστές μας. Ευχαριστούμε πολύ.